Μελέτη. Ηλία. Ωραίο, και ολοκληρώσαμε. Και αυτό ήταν. Πώς νιώθεις με το Ηλίας για όνομα που το έχω εγώ για επίθετο? Είναι πολύ παράξενο. Το επίθετό σου? Φουντούλης. Φουντούλης, ωραίο. Από την Ικαρία είμαστε. Έλα! Ναι. Χρόνια πηγαίνω η Ικαρία. Από το Φουντουλάτο είναι πάνω από το Καραβόστα μου. Μάλιστα. Μια μικρή γειτονιά. Εγώ πήγαινα στο Γιαλισκάρι και στο. Αρμενιστή, εκεί. Ωραία, ωραία. Μένουμε από την άλλη πλευρά, από τον Άγιο Κύριο. Αλλά δεν έχω πάει ποτέ καλοκαίρι, πηγαίνα πάντα Πάσχα. Η καλύτερη εποχή. Στο Χριστό, πάνω και τέτοια. Ιούλιος, Πάσχα και λίγο Σεπτέμβρη, άμα είσαι τυχερός και τον προλάβεις. Ναι. Μπαίνεις κουζίνα, μαγειρεύεις. Κοίτα, όταν έχω χρόνο, ναι. Πες τώρα με ειλικρίνεια, γιατί σε λίγο θα καταλάβουμε. Ό,τι θα σου πω. Ερασιτέχνης είμαι, δεν είμαι σκαρμούτσος. Θέλω να πω, προσπαθώ όσο μπορώ. Ξεπατικώνω συνταγές από ίντερνετ κτλ. Όταν έχω χρόνο, αφιερώνω χρόνο για να κάνω πράγματα, ευχαριστούμε. Αλλά τώρα δεν έχω χρόνο. Και επειδή αφήνεις τον το καιρό να περάσει, τα ξεχνάς. Ναι, όσο το αφήνεις, είναι αυτό που σε αφήνει και αυτό. Things ain't cooking, things ain't cooking. Things ain't cooking in my kitchen. I like my eggs on the easy side. Turn the heat down to a simmer for a cool ride. I like my coffee cold. My toast just done on one side. Keep it cool in my kitchen now. Καλώς όρισες λοιπόν, Ηλία μου, στη φτωχική μας εκπομπή. Καλώς σας βρήκα. Ηλία μου λέω, καλώς όρισες. Κοίταξε. Όχι Ηλία, άλλο Ηλία. Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Ηλίας επίθετο. Ηλίας επίθετο. Δηλαδή, θέλετε να πεις ότι σε λένε Μελέτη. Ναι. Αποκλείεται. Ναι. Φύγει από εδώ. Ναι. Να σου πω, σε μπερδεύανε πολύ, ε. Πολύ. Και συνήθως το μπέρδεμα γίνεται όταν τους το ξεκαθαρίζεις. Δηλαδή, Μελέτη στο μικρό, Ηλία στο επίθετο. Ναι, Ηλία μου. Πώς είσαι? Καλά. Καταγωγή από πού? Καταγωγή, η μαμά από Εύρο. Ναι, ωραία. Μπαμπάς από Αθήνα, από Μάνδρα Αττικής. Πώς και έγινε ηθοποιός? Τελείως τυχαία και σχετικά αργά, δηλαδή δεν ήταν όνειρο παιδικό κτλ. Ήμουν πολύ ντροπαλός σαν παιδί και έτυχε να δω κάποιες παραστάσεις που ξαφνικά δεν είχα σχέση εγώ με το θέατρο, λίγο μπαλίτσα, λίγο. Πάμε λίγο πίσω, μπαλίτσα, γιατί εμείς είμαστε γνωστοί μπαλαδόροι, κάτσε πίσω. Έλα, πού, ναι, πού ναι, παίζετε εσείς? Έχουμε μια ομάδα 5x5. Ναι. Πού, σε ποιο παίζετε, σε ποια περιοχή? Καναπέ καρέκλα. Α, πολύ ωραία. Mm. Εντάξει, κατάλαβα. Και εγώ ψυγείο σαλόνι, ναι. Είναι σε μια άλλη. Εγώ το πήγαινα και σε κανονικό γήπεδο. Που, πέρσι που ήμουν στις Μάγισσες που σου είπα, ναι, και τελειώσαμε νωρίς, τελειώσαμε Φλεβάρι. Μετά ήταν πρωτοφανές για τα δεδομένα ενός τοπιού ελεύθερα τα βράδια και πήγαινα και έπαιζα 5x5. Έπαιζε 5x5. Ώσπου έπαθα μια ζημιά, γιατί τα δίνα όλα κι εγώ σαν πλάκα. Και έπαθα μια θλάση δευτέρου βαθμού, ήμουνα ένα μήνα, δεν μπορούσα να περπατήσω. Και επίσης υπάρχει κάτι άλλο που μας συνδέει κατά ένα περίεργο τρόπο. Το ανακάλυψα πέρσι το καλοκαίρι, το Πάσχα, δεν θυμάμαι. Εγώ έχω ένα σπίτι στο Τρίκερι και σε έχω πετύχει εκεί. Ναι, με έχεις πετύχει Πάσχα. Ε. Πάσχα. Είχα περάσει φοβερό Πάσχα. Στην πλατεία εκεί. Έχεις σπίτι στο Τρίκερι. Ναι. Φοβερή περιοχή. Φοβερή. Είναι φοβερή περιοχή, φοβερή ενέργεια. Έχεις κάνει φοβερές δουλειές. Αυτό τώρα, μιας και είπες, οι Μάγισσες πέρσι ήταν μια καταπληκτική δουλειά, πραγματικά. Ήταν ωραία, ναι. Ήταν καταπληκτική δουλειά. Το Σόι, εντάξει. Το Σόι, εντάξει, ήταν 5 χρόνια. Για πάρα πολλά χρόνια. Ρε. Πήρε τον Αλφα, πολύ πετυχημένο σύρια. Το βλέπει η γυναίκα μου, το βλέπει η μάνα μου. Δηλαδή δεν είναι ότι το βλέπει μια συγκεκριμένη γκάμα ανθρώπων, ρε παιδί μου, το βλέπαν όλοι. Ναι. Αυτό ήταν η επιτυχία του. Και τώρα δύο θεατρικές παραστάσεις. Τώρα κάνω δύο θεατρικές παραστάσεις. Το μοιράζω. Κάνω Τετάρτη με Κυριακή τη Σκούπα, ναι, στο θέατρο Γκλόρια, Ρέπος του Αθανασίου, το οποίο θα πάει για άλλον ένα μήνα μέχρι Βαΐων. Να σε ρωτήσω κάτι, δεν τους έχω γνωρίσει ποτέ. Έχω ακούσει τα καλύτερα. Είναι τόσο φοβεροί όσο λένε όλοι? Είναι καταπληκτικοί. Είναι η γραφή τους. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο στην Ελλάδα, σε φαρσοκομωδία, ας πούμε. Και φυσικά, επειδή εγώ δεν είχα επαφή με τέτοιου είδους θέατρο, θέλει αντοχές αθλητή για να ανταπεξέλθεις πάνω στη σκηνή με τόσο γρήγορο ρυθμό και τα αστεία. Και φυσικά ένα πράγμα που το αντιλαμβάνεσαι στις παραστάσεις, η αντιδράση του κόσμου που πρέπει να υπερνικήσεις για να συνεχίσεις να παίζεις. Ναι, είναι κάτι το απίστευτο. Αλλά είναι ωραία εμπειρία. Και Δευτέρες Τρίτες κάνω στο Θέατρο Τέχνης στη Φρυνίχου το Χρονικό του Χρόνου του Στίβεν Χόκινγκ. Που είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πράγμα, ένα βιβλίο ενός αστροφυσικού, γνωστού αστροφυσικού. Ναι, ναι. Με την νόσο του κινητικού νευρώνα, που εκεί προσπαθούμε να αναλύσουμε το τι γίνεται σε αυτό το πράγμα που λέγεται σύμπαν. Έχω ακούσει ότι είναι καταπληκτικό αυτό. Νομίζω είναι αξίζει τον κόπο. Και εκεί είναι. Σου έχουμε πει και να έρθει. Εννοείται. Εννοείται και θα έρθω. Θα χαρούμε πάρα πολύ.
Να σε κεράσουμε κάτι, θα πιεις έναν καφέ. Ναι, με, ένα καφεδάκι. Καφεδάκι. Θέλεις Βραζιλία, Κένια, Γουατεμάλα. Βάλε Βραζιλία. Μια Βραζιλία, σταθερή ποιότητα. Βραζιλία είναι από τις αγαπημένες. Θες ή κρύο. Ζεστό. Ωραία. Λοιπόν, πάμε πρώτη συνταγή, γιατί... Ναι. Οπα. Είμαι έτοιμος. Είσαι έτοιμος. Σηκώθηκες. Μια και σηκώθηκε την κάθε να την κάνουμε μαζί. Όχι, κάτσε να κάνει, να σε καμαρώσουμε εδώ με τον Μελέτη. Ωραία, παιδί, με αυτό το παιδί να κάτσει να κάνει κάτι. Μαγειρεύεις καθόλου σπίτι? Τώρα τελευταία όχι, αλλά όποτε έχω χρόνο προσπαθώ. Τελευταίο μου πιάτο, ας πούμε, που έκανα ήταν όταν πήγα στο Τρίκερ και έκανα την αχινομακαρονάδο. Σου λέω που του λέω εγώ καρμπονάρα των θαλασσινών. Είναι. Οχ, ύποπτο μακρύ. Γιατί το τσιμπάω λίγο, βάζω μπόλικο. Μου φέρουν βαζάκι και το ρίχνω όλο. Ναι, ναι. Λοιπόν, εμείς σήμερα θα κάνουμε ζυμαρικό. Θα το κάνουμε λίγο πιο περίεργο, όχι πάρα πολύ περίεργο, γιατί θα βράσουμε το ζυμαρικό. Έχουμε πενάκι ριγέ με ντομάτα και σπανάκι, μεσογειακό, πολύχρωμο, νόστιμο, εταιρεία Ζυμαρικών Ήλιος, πολλά χρόνια στην πιάτσα, φοβερά ζυμαρικά. Από εκεί και πέρα θα το συνδυάσουμε με κολοκύθι, πιπεριά, κρεμμύδι. Μετά θα κάνουμε ένα, να το πούμε... Πεστό. Τσιμιτσούρι. Τσιμιτσούρι ακούω. Ε, θα κάνουμε λοιπόν ένα τσιμιτσούρι που θα βάλουμε μαϊντανό, ρίγανη θυμάρι, τσίλι, σκόρδο και θα βάλω αμύγδαλα και μέσα στο τσιμιτσούρι και μέσα στο ζυμαρικό. Και μετά αντί να κάνουμε τη σάλτσα ζεστή και το μακαρόνι ζεστό, θα είναι η σάλτσα κρύα, το μακαρόνι ζεστό και θα τα ενώσουμε. Τέλεια. Λίγο διαφορετικό, λίγο πιο φρέσκο από τα γνωστά. Θα ξεκινήσουμε με το βράσιμο στο ζυμαρικό. Πριν βάλουμε το βράσιμο στο ζυμαρικό, να πούμε ότι τα ζυμαρικά πρέπει πάντα να βράζουν σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως, γιατί κάθε εταιρεία φτιάχνει διαφορετική πάστα και έχουν και διαφορετικούς χρόνους βρασμού. Πώς να τα τηρήσεις αυτά, είναι δύσκολα, δηλαδή εγώ δυσκολεύομαι. Τι δυσκολεύεις, δηλαδή. Δυσκολεύομαι. Βάζεις τα μακαρόνια, τα αφήνεις να βράσουν, ναι. Πας λούζεις τον μικρό, μέχρι να τελειώσεις τα βγάζεις. Δηλαδή. Δεν μπορεί να λούσεις τον μικρό και να πάει να βάλεις μετά τα μακαρόνια, δηλαδή δεν κατάλαβα. Όχι, γιατί πρέπει να είναι ζεστά, του αρέσουν να τα φάει κατευθείαν εκείνη την ώρα, κατάλαβες. Απίστευτο. Εμένα κάθισε χθες και με βοήθησε και φτιάξαμε μπριάμ οικογενειακός, όλοι μαζί. Α, ναι. Έβαλε τα κολοκυθάκια, το έβαλε αυτό. Μόλις ήρθε η ώρα να το φάει, είπε. Και έτρωγε μόνο γιαούρτι. Σοβαρά. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι βρίσκεις χρόνο όμως και ασχολείσαι, ρε παιδί. Ναι, εντάξει, ειδικά τα Σαββατοκύριακα προσπαθώ. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει και βάζουμε νερό, ζεστό νερό, για να επιταχύνουμε το βρασμό. Θα κάνουμε τα mise en place. Τι σημαίνει αυτό? Θα κάνουμε τα ψιλοκόμματά μας για να είναι όλα τα πράγματα έτοιμα. Θα βάλω γάντια τα οποία είναι νιτριλίου σε αυτό το πολύ ωραίο φανταχτερό χρώμα, ούτως ώστε αν κόψεις ένα κομματάκι να φανεί μέσα στο φαγητό για να μπορέσεις να το αφαιρέσεις. Επαγγελματικά χρησιμοποιούμε γάντια νιτριλίου πάρα πολλά χρόνια. Να σου πω. Είναι κατάλληλα για την επαφή με τρόφιμα, πάρα πολύ σημαντικό. Όταν κάνουμε σάλτσες με λαχανικά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να κόβουμε όλα τα κομμάτια ομοιόμορφα από όλα τα λαχανικά, ούτως ώστε να μην κλέβει κάτι την παράσταση. Και για το ψήσιμο είναι αυτό, δηλαδή και... μπορεί κάποια να ψηθούν, κάποια να μην. Ακριβώς, ναι. Ένα, και για το ψήσιμο, αλλά και για τη γεύση. Και για τη γεύση, να μην κυριαρχεί κάποιο περιβάλλον. Να μην κυριαρχεί κάτι. Θα βάλουμε πιπεριά φλωρίνης. Έχει ξεκινήσει και βράζει το νερό. Πρέπει να ρυθμίσουμε το χρόνο βρασμού, ώστε να είναι έτοιμα και τα λαχανικά και το τσιμιτσούρι και τα μακαρόνια. Οπότε δεν θα ρίξουμε τα μακαρόνια ακόμα μέσα. Αυτά τα συγκεκριμένα μακαρόνια θέλουν 10 με 12 λεπτά. Θα ψιλοκόψουμε και τα υπόλοιπα λαχανικά και με το που βάλουμε τα λαχανικά να σοτάρονται, θα ρίξουμε μέσα τα μακαρόνια. Να πούμε ότι όλη μας την κουζίνα την έχει κάνει η IKEA και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η επιφάνεια κοπής είναι μασίβ ξυλόξιας, πράγμα που μας βοηθάει πάρα πολύ γιατί έχει και σταθερότητα και κόβει πάρα πολύ εύκολα το μαχαίρι. Γιατί και τα εργαλεία είναι πολύ σημαντικά στην κουζίνα. Κάνουμε και λίγο επίδειξη εδώ τώρα. Αλλά του ταιριάζει αυτή η ωραία κουζίνα γιατί είναι και καλλιτέχνη στο παιδί. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε κάνει το mise en place εδώ. Ανοίγουμε τα μακαρόνια μας. Θα φάτε, πεινάτε να βάλω πολύ ή να κάνω λίγο, ρε παιδί μου. Τι θες? Ό,τι θες εσύ. Βάλε, βάλε. Είναι. Τα αγαπάμε τα μακαρόνια εδώ πέρα. Εντάξει, θα το βάλω όλο τότε.
φάλτα, όλα. Ναι. Με το που πέσει, παιδιά, το μακαρόνι μέσα στην κατσαρόλα, αυτό που δεν κάνει πάρα πολλοί κόσμο, θέλει ανακάτεμα αμέσως. Έτσι. Άρα γυρνάμε συνέχεια και τώρα παίρνουμε ένα τηγάνι, ρίχνουμε μέσα τα λαχανικά. Με τι απλότητα, ε! Τι γοητευτικές κινήσεις. Βέβαια. Κάτι έχει πάθει, ε! Και τι θα κάνουμε τώρα, θα υδρώσουμε. Ναι. Θα τα υδρώσουμε. Λαδάκι. Θα υδρώσουμε, ρε παιδί μου, θα τα βάλουμε να κάνουμε γυμναστική. Δηλαδή, για να δω. Που λέει την υδρώνει τη φανέλα. Την υδρώνει τη φανέλα. Ναι, ναι. Ίδιο πράγμα, το ίδιο πράγμα είναι αυτό. Βάζεις το λαχανικό σε καυτό τηγάνι και το υδρώνεις. Καταλαβαίνεις, αρχίζουν οι γυρνοβολιές και υδρώνει. Τι θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε να βγάλουμε την υγρασία. Δεν θέλουμε να βάλουμε λάδι και να το σοτάρουμε, γιατί θα βάλουμε λάδι στο τσιμιτσούρι. Οπότε θα βγει πάρα πολύ λάδι. Εδώ θέλουμε να βγάλουμε την υγρασία για να αυξήσουμε την ένταση. Άρα υδρώνω, δηλαδή καυτό τηγάνι, καλό αντικολλητικό τηγάνι επίσης από την IKEA και με τη θερμοκρασία θα αρχίσουμε να βγάζουμε την υγρασία. Άρα υδρώνω το λαχανικό. Μήπως θα βοηθούσε λίγο έξτρα αλάτι στην αποβολή της υγρασίας του λαχανικού. Θα βοηθούσε πάρα πολύ, Ηλία μου. Θα το έλεγα τώρα, αλλά με πρόλαβες. Όχι όμως ότι αλάτι, αλάτι χιών. Αλάτι. Το δικό μας, χιών, θαλασσινό αλάτι. Οπότε λίγο αλάτι. Και τώρα έχουμε τα λαχανικά που υδρώνουν. Εντάξει, σε καλό δρόμο. Έχουμε το ζυμαρικό που βράζει. Έχουμε χαμηλώσει λίγο τη θερμοκρασία για να τα φέρουμε κοντά. Και πάμε να κάνουμε τσιμιτσούρι. Τι είναι αυτό το τσιμιτσούρι, ρε παιδιά? Το τσιμιτσούρι είναι τσιμιτσούρι. Δεν ξέρει το τσιμιτσούρι? Όχι. Έχεις φάει ποτέ τσιμιτσούρι? Μπορεί και να έχω φάει για να μην θυμάμαι πώς το λένε. Είναι σαν μια ομή σάλτσα μυρωδικών. Μυρωδικών, η οποία είναι ψιλοκαυτερή. Αχα, okay, κατάλαβα. Συνήθως σερβίρουν δίπλα σε ένα μπολάκι μαζί με τα κρέατα. Σκόρδο, μέσα. Τσίλι, όλο μέσα. Τρως καυτερά? Όχι πολύ, αλλά εντάξει. Τώρα θα φας. Θα δοκιμάσω. Όλο μέσα, με τα σπόρια. Τσίλι, σκόρδο, αμύγδαλο. Βάζουμε μέσα τώρα. Θυμαράκι. Ωραίο, φρέσκο. Η τσιμιτσούρι γίνεται μόνο με φρέσκα μυρωδικά, παιδιά. Βάζουμε ρίγανη. Έντονη, ωραία. Πάρα πολύ μαϊντανό. Έχεις μείνει, έχεις πάθει πλάκα τώρα, γουστάρεις εσύ. Ωραία, ωραία είναι αυτό που κάνεις. Ψαρωτικός είναι, ψαρωτικός. Ναι. Αλλά και απλός ταυτόχρονα. Ναι. Μην κατέβω τρίκερι και ακούσω κανένα τσιμιτσούρι μαχινό και τα λοιπά. Λάς το λέω. Εντάξει. Εντάξει, μπερδευτούμε. Το έχει ήδη σχεδιάσει, είδες, το ένοχο χαμόγελο. Ήδη, το σκέφτομαι. Λοιπόν, τα υδρώσαμε, δεν υδρώνουν άλλο, τα κλείνουμε. Ζυμαρικό, σχεδόν έτοιμο, δεν το κλείνουμε ακόμα. Θα πάμε και θα βάλουμε κρασί μέσα στο τσιμιτσούρι. Αλάτι. Και θα πάμε και θα βάλουμε λάδι. Εταιρεία Κόρε, Χρυσελιά. Εδώ δεν θα βάλουμε εξαιρετικό παρθένο, θα βάλουμε παρθένο. Μέσα κι αυτό. Θυμίζει λίγο το πέστο σαν τεχνική. Ναι. Δηλαδή έχει το μυρωδικό, το ξηρό καρπό, το σκόρδο, αλλά είναι τελείως διαφορετικό. Και τώρα χτυπάμε. Μύρισε. Ωραίο. Ε. Και... φοβερό. Και το κρασί δίνει τη... βέβαια. Δουλειά. Του δίνει ένταση. Κλείνουμε το ζυμαρικό. Στο πέστο, ας πούμε, μπορείς να βάλεις κρασί. Ναι, μαι. Μπορείς, ε. Ωραία. Το ζυμαρικό μαζί με λίγο νερό μέσα στο τηγάνι. Καλό ανακάτεμα αυτό. Αυτό το κάνεις, Ηλία? Αυτό, καλά, αυτό το κάνω από την δεκάρα κλιματικού. Από πάνω, η κρύα σάλτα. Και τώρα τι γίνεται, αρχίζει και ζεσταίνεται και η σάλτα με θερμοκρασία που έχει το τηγάνι. Έλα, σε έχει εντυπωσιάσει φούρνο. Ναι, πολύ, πολύ. Πω, έμεινε άφωνος. Κοίτα τι ωραία που έχει δέσει σάλτα. Τι λες τώρα, αυτό μισή φρατζόλα ψωμί θέλεις και είσαι έτοιμος. Κατευθείαν. Τυράκι βάζουμε στα μακαρόνια.
σε μια τέτοια συνταγή. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Τα διέλυσα, τα διέλυσα όλα. Πάμε να φύγουμε, παιδιά. Εντάξει, είναι δυνατόν τώρα σου κάνω εδώ πέρα τόσο ωραίες μαγειρικές και μιλάμε για τυράκι. Λέει τσιμιτσούρι, Αργεντινή. Είναι όταν όπως είχα πάει να φάω μια γάριδο μακαρονάδα σε ένα μαγαζί και λέω: μπορώ να έχω λίγο τριμμένο τυράκι να πάρω. Μου λέει: δεν υπάρχει περίπτωση να σου δώσω τυρί. Λέω: φέρε ρε άνθρωπο λίγο τυρί. Στο δικό μου στομάχι θα πάει. Τι κολλήματα είναι αυτά. Θέλω να το φάω με φέτα αυτό εγώ, ας πούμε. Δεν μπορώ. Πάμε, Γιακό. Τελείωσε. Τι, όχι, να το φέρουμε. Πετάξουμε, ναι, πετάξουμε στο κιλοφέτα. Πάμε να το φέρουμε. Να σου πω κάτι. Νόμιζα ότι ξέρει ο άνθρωπος. Εσύ δεν μου λείπεις ότι ξέρει. Ξέρει, μωρέ, αλλά του ήρθε. Είναι γκουρμεδιάρης, κονοσούρ και τα λοιπά. Εγώ γκουρμεδιάρης. Τι λένε, ρε παιδιά. Πού τα ακούσατε αυτά. Δυο πιτόγερα έχω έρθει στο μπάρι. Όχι μόνο θα σου βάλω τυράκι. Θα σου κάνω και το κόλπο. Εγώ ξέρεις, θα ήθελα πρώτα να δοκιμάσω χωρίς και μετά δοκιμάσω και με. Θα σου βάλω χωρίς και με. Όχι μόνο θα σου βάλω, θα σου κάνω το κόλπο που κάνει η γυναίκα μου. Γιατί η Μαριέτα, ρε παιδί μου, δεν μαγειρεύει πάρα πολύ, αλλά φτιάχνει φοβερά μακαρόνια. Βάζει από κάτω. Ναι, βάζει από κάτω. Και εμείς το κάνουμε. Οπότε, τυράκι. Εντάξει, εγώ σαν επαγγελματίας δεν είπα καν το μυαλό μου εκεί. Και έλεγα, μα γιατί είναι ωραίο το μακαρόνι, γιατί είναι ωραίο το μακαρόνι. Και δεν το είχε πει. Όχι, δεν μου το είχε πει. Τέλειο. Και μου λέει, καλά, σε βάζει τυριά από κάτω. Αλλά με τα σκληρά τυριά όμως, που δεν λιώνουν με την κατευθείαν. Ναι. Εντάξει, έχει μυρίζει πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Είναι πολύχρωμο, είναι όμορφο. Και να σου πω κάτι, θα σου βάλω ένα μπολάκι μικρό χωρίς. Δηλαδή θα σε παίξω όπως εσύ μας παίζεις Ηλίας με λέτσι, Ηλίας με λέτσι, εγώ θα σε παίξω με και χωρίς. Πολύ καλό. Εντάξει. Πολύ ωραία. Περιττό το τυρί. Όχι, δοκίμασε. Και εσύ, όχι, γιατί έχει την αλμύρα αυτή την, από το κρασί και από το αλάτι. Δοκίμασε και με τυρί. Από το μεταξύ δεν καίει. Ενώ έβαλε μια ολόκληρη πράσινη πιπεριά, δεν καίει καθόλου. Όχι. Ίσα-ίσα που το νιώθεις. Τα λαχανικά έχουν κρατήσει την τραγανότητά τους, είδες, γιατί τα υδρώσαμε και γιατί δεν τα σοτάραμε με λάδι. Θα βγαίνει πολύ λαδερό όλο το πιάτο. Απλά τα υδρώσαμε, είναι τραγανά, αλλά έχουν γίνει. Και δεν βγάζει λάδι πουθενά. Ενσωματώθηκε όλη η σάλτσα που χτύπησες και την έχει δέσει όλο το πιάτο. Παίζει ρόλο ίσως και το ότι το λάδι είναι ομό. Να. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή το λάδι το καμένο το δημιουργεί. Αμέσως γίνεται βαρύ το φαγητό. Άλλη διαχείριση όταν το λάδι είναι ομό, άλλη διαχείριση όταν το λάδι είναι μαγειρεμένο. Καλώς ήρθες στο δίλεπτο του Ηλία, μελέτη. Είδες τι έκανα εκεί. Καλά, δεν υπάρχει. Εντάξει, δεν το περίμενε κανένα. Έτσι. Βάζω το χρόνο στα 2 λεπτά. Πολύ ωραία. Αν μας αφήσει ο Δημήτρης αυτή τη φορά. Και θα σου κάνω μερικές. Να σου πω κάτι. Τέτοια σχόλια. Συγγνώμη. Πάνε 15 λεπτά. Τέτοια σχόλια δεν βοηθούν κανένα σε αυτή την εκπομπή. Ωραία. Εντάξει. Πάω πίσω. Πες μας μία αγαπημένη σου ταινία. Μία αγαπημένη μου ταινία. Η τελευταία που είδα και μου άρεσε πολύ, το Τζόκερ. Και μία ταινία στην οποία θα ήθελες να έχεις πρωταγωνιστήσει. Το Τζόκερ, εύκολο. Θα το έβλεπα. Ναι, και εγώ θα το έβλεπα. Με Ηλία Μελέτη. Το ιδανικό καλοκαίρι περιλαμβάνει διακοπές με καλή παρέα, παράσταση στην Επίδαυρο ή γυρίσματα για σύριαλ στην τηλεόραση. Στην περιοδία και στην Επίδαυρο, συνήθως το μεσημεράκι κάνεις και τον μπάνιο σου. Οπότε συνδυασμός των δύο πρώτων. Έτσι γίνεται πάντα. Θα του κάνω τώρα δύσκολες γαστρονομικές ερωτήσεις. Πω, πάμε. Ο Βλάχος είναι ψάρι, άγριο βότανο, κρέα στη λαδόκολα.
Για κρέα τη λαδόκολλα μου κάνει. Πάρα πολύ λάθος, είναι ψάρι. Το γκάμπο είναι φαγητό με γαρίδες από την Πορτογαλία, σούπα από τη Λουιζιάν ή νοτιοαφρικάνικος χορός. Το δύο θα επιλέξω. Πάρα πολύ, πάρα σωστά. Πολύ σωστά. Πρόσεξε με, γκρουγιέρ. Γκρουγιέρ. Είναι ελβετικό τυρί, σχάρα ψησίματος ή φιλετάκια με κονιάκ. Πανεύκολο. Φιλετάκια με κονιάκ. Καλά. Πάρα πολύ, πολύ λάθος. Είναι ελβετικό τυρί. Μάλιστα. Στο πολύ... οποίο, αν δεν ξέρεις, βασίζεται και η τεχνική, γιατί γκρουγιέρ. Ποιο ελληνικό τυρί σου θυμίζει? Γκρουγιέρ, γραβιέρ. Κατάλαβες. Είδες, μαθαίνουμε κιόλας. Nice. Και τι είναι το γρυβάδι? Είναι ψάρι του γλυκού νερού, είναι είδος δολώματος ή είναι ένα σαλάμι από τη Βόρεια Ελλάδα? Πόσο βόρεια, άμα είναι. Βόρεια, ρε παιδί. Εγώ είμαι πολύ βόρεια, μήπως είναι κάπου στο ενδιάμεσο. Άμα πολύ είπα, βόρεια, ήξερες, πες. Μήπως να πεις κάτι άλλο αυτή τη φορά. Ναι, μήπως το γρυβάδι είναι το για το δόλωμα. Πάρα πολύ λάθος και πάλι είναι το ψάρι του γλυκού νερού. Σταματάω να κάνω. Ψάρια είπαμε, δεν το έχουμε. Συγγνώμη που το λέω, αλλά νομίζω ότι ο χειρότερο. Νομίζω ότι είναι ίσως καλύτερο. Οι γνώσεις μου περιορίζονται στον αχινό και στην αχινομακαρονάδα που λέγαμε πριν. Μας απάντησε σωστά στο ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία, οπότε είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πολύ καλά. Δώσ' τον χειροκρότημα. Μπράβο, μπράβο. Ευχαριστώ. Ο Μελέτης Ηλίας μπορεί να μην κέρδισε, παρόλα αυτά μπορεί να κερδίσουν οι τηλεθεατές μας αν μπουν στα social media της εκπομπής, στο Facebook και το Instagram, γιατί εκεί γίνεται ένας μεγάλος διαγωνισμός από όλους μας τους χορηγούς και στο τέλος του μήνα έχει πλούσια δώρα για όλους. Όντως. Ναι. Ναι. Φαγητά, μικροσυσκευές, τα πάντα όλα. Keep it cool in my kitchen now. Keep it cool in my kitchen now. Θα σου κάνω μια απλή ερώτηση και αν βρεις τι είναι αυτό το κομμάτι κρέας, εννοείται ότι θα σηκωθείς μαζί μου να μαγειρέψεις. Φίλε το, όμως χάρη, ξέρω. Μπράβο! Μπράβο! Άρα, παιδιά. Σήκω λοιπόν, γιατί κάθεσαι. Άντε, μωρέ. Πάμε! Κάτσε, γιατί εντάξει, εσύ μας έχεις τρελάνει. Μπορεί να λέγεις ότι αυτό είναι ψάρι, ρε παιδάκι μου. Είναι δυνατόν να είσαι από τον Εύρο και να μην ξέρεις το γρυβάδι? Ντρέπομαι για τον εαυτό μου, δεν το ήξερα. Θα το συγχωρέσουμε αυτό, γιατί βρήκε το φιλέτο. Θα κάνουμε λοιπόν μία σύνθετη συνταγή, η οποία έχει τίτλο «Μοσχαρίσιο φιλέτο, μαριναρισμένο σε καφέ και πετιμέζι, μαζί με πουρές ελληνόριζες». Είπαμε ότι είναι σύνθετη συνταγή. Γιατί είναι σύνθετη συνταγή? Γιατί έχει συνταγή μέσα κάποια υλικά που δεν περίμενες ποτέ ότι θα συνδυαστούν. Παραδείγματος χάρη ο καφές. Καφές, ναι. Να πούμε εδώ ότι τον καφέ το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά σε επαγγελματικές κουζίνες για μαρινάρισμα. Όχι μόνο τον πίνουμε, μαρινάρουμε. Μάλιστα. Και κρέατα. Επίσης να πούμε εδώ ότι επειδή ο καφές έχει ιδιαίτερα αρώματα, ο συγκεκριμένος δηλαδή είναι από την εταιρεία Coffee Lab, είναι από τη Γουατεμάλα, τα αρώματά του έχουν να κάνουν με οξύτητα πορτοκαλιού και επίγευση από σοκολάτα γάλακτος. Είναι ιδιαίτερα αρωματικός η Γουατεμάλα. Από εκεί και πέρα θα το συνδυάσουμε με πετιμέζι. Το πετιμέζι ξέρεις τι είναι? Το πετιμέζι εμείς ηθοποιεί το έχουμε και για το λαιμό μας. Ναι. Mm-hmm. Τι το πίνετε έτσι? Μια κουταλιά πετιμέζι. Μπορεί να σου μαλακώσει το λαιμό αν τυχόν σε μια περιοδία, ας πούμε, που λέγαμε καλή ώρα πριν, έχεις κουράσει τη φωνή σου και δεν βγαίνει. Mm-hmm. Λίγο πετιμέζι λειτουργεί πολύ καταπραγητικά. Έλα, mm-hmm. Δεν το ξέρω. Ναι, ναι. Πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε λοιπόν κόκκους καφέ, έχουμε καφέ εσπρέσο. Έχουμε πετιμέζι, θυμάρι, θα τα συνδυάσουμε όλα αυτά να μαρινάρουμε το κρέας μας και μετά θα πάμε και θα κόψουμε σε ελληνόριζα και θα τη βράσουμε μέσα σε γάλα για να κάνουμε το μπουρέ. Αυτό θα μ' αρέσει πολύ. Θα σου δώσω λοιπόν την ελληνόριζα, θα σου δώσω και ένα μαχαίρι από την IKEA, η οποία μας έχει ντύσει όλη την κουζίνα και τώρα εσύ πρέπει να κόψεις τη ελληνόριζα και να την καθαρίσεις, την κόβεις με το μαχαίρι. Θα μου την κόψεις κυβάκια. Ναι. Την κόβεις με το μπορεί. Μαχαίρι και μετά θα σου δώσω επίσης και θες ένα πίλερ να την ξεφλουδίσεις. To be or not to be. Okay. Τι είναι το πίλερ? Όχι, τι είναι το πίλερ, ναι. Μάλιστα, εντάξει. Λοιπόν, να κόψω εδώ καταρχάς, να φύγει. Μπράβο. Αυτή η αηδία. Έτσι. Αυτή η αηδία που λες είναι οι ρίζες. Ναι. Ναι.
Δεν έφυγε. Από λίγο πιο μέσα. Θα το πάμε τώρα, θα το ζήσουμε. Α, κάτι σε ανανά μου θυμίζει. Ναι, δεν έφυγε. Έχει τρομερή σχέση με ανανά. Ναι. Είναι το ίδιο και το αυτό, ναι. Κόψε, κόψε, δεν θα μείνει τίποτα. Ναι, τι θες, θες να κόψω τώρα από εδώ. Ναι, θα ήθελα να ξεκινήσω το καθάρισμα. Εντάξει. Α, εντάξει, εύκολο είναι. Και λέω, ρε παιδί μου, αν γίνεται, όταν τελειώσουμε το καθάρισμα, να έχει μείνει λίγο υλικό για να βλάσουμε. Ναι, θα μείνει. Έχουμε δεύτερη. Όχι. Δεν βλέπω. Εντάξει, καλά τα πάω όμως. Καλά, πω... έχει πετάξει τη μισή σελνόριζα. Όχι, ρε εσύ, κάτσε. Εσύ άμα ήσουν σε κουζίνα επαγγελματική, εντάξει, τίποτα. Άστο. Στην λάτα θα ήσουν ακόμα. Μα τώρα και μου βάλες και βαθμό δυσκολίας, έτσι, δεν είναι... Το να καθαρίζει μια σελνόριζα. Είναι. Μα εγώ σου πάω να σου δώσω πίλερ. Και μου λες τι είναι αυτό. Το πίλερ είναι τύπου αυτό που κάνουμε φλουτς-φλουτς τις φλούδες από το κολοκυθάκια. Σε κάποιους πολιτισμούς το λένε και φλουτς-φλουτς. Βέβαια. Πίλερ. Αυτό τώρα θέλουμε να είναι τελείως καθαρισμένο ή είναι τύπου σαν τα καρότα, ας πούμε, σαν τις πατάτες που μένει και λίγο φλουδίτσα. Δηλαδή παθαίνεις τίποτα, μα έχει λίγο φλούδα. Όχι, δεν παθαίνεις τίποτα. Πάντως μυρίζει ωραία. Ναι, φοβερό, φοβερό. Το σημαντικό δεν είναι αν θα μείνουν λίγες φλούδες, το σημαντικό είναι αν θα μείνει καθόλου σελινόριζα. Αυτό είναι. Κοίτα εδώ τι σου έχω. Εντάξει, πάρα πολύ ωραίο. Ωραία. Ήτανε 2 κιλά όταν ξεκίνησε, έχουν μείνει 200 γραμμάρια. 220 γραμμάρια. Τι εννοούσε, τι ήθελε να κάνω. Η αλήθεια είναι ότι μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Εγώ τη σελινόριζα την αγαπώ. Με καθαρίζω αυτό. Πάντα με βιοδιασπόμενο Βετέξ. Όσο και αν δεν το πιστεύεις, αυτό σε 7 εβδομάδες έχει λιώσει. Και δεν μολύνει. Τι λέτε, παιδιά, τι ωραίο. Τον πλανήτη. Παρακαλώ. Και τώρα το θες αυτό σε κυβάκια. Κόβεις μικρούς κύβους. Προσοχή όμως, προσοχή. Κόψω μία στη μέση πρώτα. Ναι. Ωραία. Την ξαπλώνεις τώρα και κόβεις μικρά κυβάκια. Φέρνω εγώ κατσαρόλα. Καλά από το μπάς. Λοιπόν, κυβάκια. Πώς γίνεται όλο αυτό ένα θέμα με το μικρά κυβάκι. Δηλαδή, μισό λεπτάκι. Όταν λέμε μικρό κυβάκι δεν εννοούμε, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Όταν λέμε μικρό κυβάκι, ρε παιδί μου, εννοούμε, τι να σου πω τώρα. Το μικρό κυβάκι. Εννοούμε εντάξει. Ένα κομμάτι που να μην πληρώνει έμφυα. Αυτό δεν είναι μικρό τι κυβάκι, είναι αυτό είναι ψιλοκομμένο. Όχι. Θα σου δείξω ψιλοκομμένο. Αυτό είναι μικρό κυβάκι. Μικρό κυβάκι. Αυτό είναι ένα ανύπαρκτο κυβάκι. Αυτό δεν είναι μικρό κυβάκι. Μπράβο, εντάξει, κατάλαβα. Οπότε τώρα πώς το σώζουμε εδώ πέρα. Όχι, κανονικά εσύ κόβεις τώρα. Απλά θα περιμένουμε μέχρι μεθαύριο. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Να μην έχεις δουλειά, ρε παιδί. Έχω μια παράσταση. Ακύρωσε την επέμβαση. Και τώρα ξεκινώ ένα-ένα. Όχι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, κόβεις βάζω, κόβεις βάζω, δεν σταματάς. Είδες, ρε παιδί μου, τώρα θα πας στο τρίκερ και θα κάνεις εκείνη την αχινομακαρονάδα σε 3 λεπτά. Εκεί όμως η αχινή είναι ήδη έτοιμη, κομμένη. Α, μαζάκι. Το παίρνω, ναι, τους παίρνω, εντάξει, δεν τους καθαρίζω εγώ. Μου τους φέρνει ένας φίλος μου που τους πιάνει, τους βγάζει και τους βάζει σε βαζάκι με λαδάκι από πάνω. Γιατί με τη μακαρονάδα δεν τελειώνει. Κάτσε τώρα εσύ, ασχολείσαι. Πίστεψε μου, όταν πάω στο τρίγκερι, έχω πάρα πολύ κουβάλιμα γιατί όπως θυμάσαι δεν παίρνανε αυτοκίνητα μέσα στο χωριό. Άστο, άστο, εντάξει. Οπότε όλα γίνονται. Κουβαλάω εγώ με τον Δημήτρη εδώ πάνω. Όλα τα πράγματα των παιδιών κτλ. Εντάξει. Τσακ, τσακ, τσακ. Επιτέλους, μετά από 25 λεπτά, νομίζω ότι έχουμε δει λίγο φως στο τούνελ. Έχουμε τη μισή σελινόριζα. Μπράβο. Θες να κόψεις εσύ την άλλη μισή που την κόβεις έτσι γρήγορα και ωραία. Ξέρεις τι θα κάνουμε, θα βάλουμε μόνο αυτή. Α, εντάξει. Τρία πιατάκια θα κάνουμε. Τέλεια. Λοιπόν, κόψαμε τη σελινόριζα. Έχουμε βάλει την κομμένη σελινόριζα σε μια κατσαρόλα. Σκεπάζουμε. Δεν βάζουμε πάρα πολύ. Σκεπάζουμε τη σελινόριζα με γάλα. Δεν το ξεχυλίζουμε. Ένα τικ, ένα τακ, ένα τοκ. Τι σαπού. Και την παρακολουθούμε στενά. Και την παρακολουθούμε γιατί πρόσεξε τώρα. Το γάλα έχει λιπαρά, οπότε δεν είναι σαν το νερό που βράζει και τα λοιπά. Εδώ, άμα αρχίζουν και καίγονται τα λιπαρά, θα σου ξεφύγει, θα καεί. Θέλει ανακάτεμα και τα λοιπά. Και φουσκώνει και εύκολα. Και φουσκώνει και εύκολα. Θέλει να βάλει γαντάκια εδώ ή όχι. Γιατί δεν θα κάνει μαριναρίσματα. Να βάλω για, να, θα... για το μετά. Το μετά σκεφτόμαι, ναι. Λοιπόν. Τα, αυτά που είπαμε. Νιτριλίου, νιτριλίου. Πολύ ωραία γάτια. Γιατρέ μου. Πάνε και με το συνολάκι σου σήμερα. Ναι, ρε, εντάξει.
Λοιπόν, για πες τι κάνουμε με το κρέας. Θέλω να ξυρίσεις τώρα το μοσχάρι. Πού η φαλτσέτα. Λοιπόν, το ξυρίσουμε το μοσχάρι. Όταν λέμε ξυρίζουμε, λοιπόν, εννοούμε να βγάλουμε αυτά. Όχι, καμία σχέση. Τι εννοείς ξυρίζουμε, λοιπόν, για πες. Αυτό. Αυτό. Βγάζουμε την πλευρά. Τι με κοιτάξεις περίεργα. Εντάξει, μωρέ, για να το τραβήξουμε λίγο τώρα. Άντε να πούμε. Μια χαρά. Λοιπόν, και το κόβουμε. Λίγο τη μεμβράνη θέλω να μου βγάλεις. Αυτό το λέμε ασημένιο δέρμα. Silver skin. Αλήθεια. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρεις. Δεν μου λες, βγαίνει έτσι και με τα χέρια ή... Όχι, 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 με το μαχαίρι το κόβω. Μαχαιράκι, οκ. Αυτό, μια χαρά. Ωραία, πάει το πρόβλημα. Εντάξει. Επειδή στην κουζίνα πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα, καλό θα ήταν να βάλεις το σασμάν μια δεύτερη ταχύτητα. Ναι, πες μου, πες μου. Καταλαβες. Και να αρχίσεις να ασχολείσαι και λίγο με τη σελινόριζα. Ό, δεν έχεις, δεν το ξαναλάβει εσύ. Οπα. Να τα, άκουτα τώρα. Τι είναι αυτά, Λιάκο μου. Αυτά είναι τα δικαιώματα του έδωσε. Θα έρθει στο θέατρο, θα δεις. Μπορεί, θα έρθω, αλλά τι. Το ξανασκέφτομαι τώρα. Εντάξει, τώρα ναι, μπορεί να είμαι άρρωστος εκείνα τα βράδια που ήταν έρθω. Έχεις κάνει καταπληκτική δουλειά. Έχω αναλάβει εγώ η Λία μου τη Ελληνόριζα. Μπράβο, Δημήτρη. Τώρα που το ξανασκέφτομαι. Μπράβο, Μίτσο μου, πάμε. Και τώρα θέλω να καθαρίσεις λίγο για να πω ότι την καθαριότητα δεν μπορεί το έχεις. Το έχετε εσείς οι σεφ με την καθαριότητα πολύ, ε. Εντάξει, ναι. Θα αλατοπιπερώσεις τα φιλέτα, χοντρό πιπέρι εταιρεία Μπαχαρικών Ήλιος, αφρό σαλατιού από την εταιρεία Χιόν. Αλάτι πιπέρι. Είδα, βάζεις μπόλικο πριν. Όχι, εντάξει, εντάξει. Τύπου, έτσι, ναι, φτάνει. Ναι, 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 ναι. Και από τη μία και από την άλλη όμως, ε. Βέβαια. Ναι. Και ένα ελαφρύ πατ-πατ, μόλις τελειώσεις. Ένα πατ-πατ πρέπει. Τι πατ-πατ. Έτσι, έτσι, απαλά. Να το αναγκάτσεις λίγο. Ναι. Και τώρα, τα βάζεις πίσω στον μπολ. Mm-hmm. Και ξεκινάμε. Σπάς με το μαχαίρι το σκόρδο. Ωραία. Και το ρίχνεις μέσα. Ξυστή, άμα το βγάλεις τη φύτρα από το σκόρδο, άμα τη βγάλεις γίνεται πιο ελαφρύ το σκόρδο. Ναι, ναι, γιατί... Ναι. Καλά κάνεις, πολύ σωστό. Ωραία, τώρα θέλω να βάλεις θυμάρι μέσα, κλονάρια από θυμάρι. Έτσι, χωρίς να τα... Ναι, ναι. Okay. Πετιμέζι. Θα μην βάλω αυτό το χοντρό. Τρώει και κολλήματα, κατάλαβες. Λοιπόν. Είναι επιλεκτικό και καλά κάνει. Ναι, 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 όλο. Και το καφεδάκι μας. Εσπρέσο. Και καφέ και γλυκό και φαγητό. 3-1. Τα πάντα όλα. Τα πολλά έχει. Και μια και φορά στα γάντια. Περίμενε, δεν τελειώσαμε γιατί θα βάλουμε και κούκκους. Γουατεμάλα, εταιρεία Coffee Lab. Παίρνεις λίγο με το χέρι σου, λίγο. Λίγους κόκκους αλεσμένου καφέ και βάζεις από πάνω. Λίγο, πολύ. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Βάλε, 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 βάλε. Πολύ έβαλες. Μπορείς να βγάλεις λίγο να το ξαναγυρίσω. Έλα, να δεις τι έκανες. Και τώρα κάνεις μαλάξεις στο κρέας. Α. Γιατρός με το γαντάκι σου πάει. Μασαζάκι. Μασαζάκι, το γυρνάς από εδώ, το γυρνάς και από εκεί. Και τούμπα, έτσι, όχι μόνο την πάνω πλευρά, να πάρει από παντού. Να πάει το θυμάρι παντού, το σκόρδο, να στριφογυρίσει. Να ενσωματωθεί. Τι ωραία. Θα βάλω κι εγώ λίγο έξτρα παρθένιο ελαιόλαδο από την εταιρεία Κόρε. Η σελιά, λίγο, όχι πάρα πολύ, θα μας βοηθήσει το ψήσιμο. Οπότε τι θα κάνουμε τώρα, θα το φέρεις εδώ στην ψησταριά μας. Θα βλώσεις τα κομμάτια κρέας εδώ, να ψηθούνε. Μελέτη, εγώ το θέλω medium rare. Σόπα. Ναι. Θα μπορούσες να φέρεις τον μπολ πιο κοντά, αν θες. Δεν το σκέφτηκα, άστο, άστο εδώ πέρα. Άστο, εντάξει, καλά είναι. Άκου τώρα, θα πάρεις τη μαρινάδα και θα τη βάλεις σε ένα τηγάνι και θα τη γλασάρουμε. Ψσσ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 σ
Θα την κατεβάσουμε δηλαδή. Θα κάνουμε ρεντουξιόν. Μπράβο. Όλοι. Με το θυμάρι, και με όλα. Ναι, όλα. Θα την χαμηλώσουμε, θα κάνουμε ένα τύπου σάλτσα φάση και καλά. Λοιπόν, σου δίνω τσιμπίδα, γυρνά στο φιλέτο. Γενικώς όταν ψήνουμε κρέατα, δεν τα γυρνάμε συνέχεια. Ψήνουμε από τη μία πλευρά και μετά ψήνουμε από την άλλη. Λοιπόν, εδώ αυτό είναι έτοιμο. Θα βγάλω λίγο γάλα. Πρόσεξε τώρα. Βγάζω λίγο γάλα. Εδώ. Και θα πάμε τώρα να κάνουμε δύο μεγάλες μαγκές. Κλείνουμε τη σελινόριζα. Παίρνουμε βούτυρο. Λουρπακ. Φυσικά συστατικά, τεράστια εταιρεία, πολύ καλό βούτυρο. Και θα σου δώσω ένα κουταλάκι, θα μου βάλεις λίγο εδώ να δέσει σάλτσα και λίγο σελινόριζα. Εντάξει. Εύκολο. Ευκολάκι, είπε, τον άκουσες. Είναι ένα συνολικά απλό πιάτο, αλλά το έχετε απογειώσει. Ναι. Αυτό. Μας κάνει τόσο. Αυτό εδώ, ναι. Και το μισό από αυτό. Και πώς θα πέσει. Και το μισό από αυτό στη σάλτσα. Εδώ. Ωραία. Αυτό θα το αφήσουμε να λιώσει. Το κρέας είναι σχεδόν έτοιμο. Η σελινόριζα είναι σχεδόν έτοιμη. Αυτή να την κάνουμε μπιμεράτη ή να την κάνουμε χεράτη. Εγώ λέω μπιμεράτη. Μπιμεράτη. Ναι. Δεν θέλετε να την κάνουμε χεράτη. Αυτή την κάνουμε χεράτη. Καλά, την κάνουμε μπιμεράτη. Δεν θα βγάλουμε άκρη. Ναι. Εσύ είναι το μπιμεράτη, δεν ξέρω τι είναι. Ωραία. Το μπιμεράτη θα το δεις λίγο, θα το κάνεις εσύ. Μιας και είσαι επί του βουτύρου, βάλε μου και λίγο βούτυρο πάνω από κάθε κομματάκι κρέας. Ένα τσίκ, ναι. Έτσι, ναι. Τικ. Ξέρεις. Βάλε λίγο και μην το τσιγκουνεύεσαι. Ωραίο είναι το βουτυράκι στο κρέας, είναι ωραίο. Λοιπόν, μπιμεράτο σημαίνει μπίμερ. Μάλιστα. Άρα, θα πάρεις την κατσαρόλα, πρόσεχε εδώ τώρα, θέλει προσοχή πολύ, ε. Κοίτα τι ωραία που γλάσαρε η σάλτσα, Λιακό, βλέπεις, κοίτα. Μαρινάδα. Τι ωραίο. Θα πάρεις την κατσαρόλα, θα πάρεις το μπίμερ και θα μπιμάρεις. Μάλιστα. Πώς θα γίνει να μην γίνεται αυτό? Έλα, για δείξε μου. Ρε παιδί μου, εδώ τώρα το φέρνεις να έρθει ο όγκος προς τα κάτω. Α, μάλιστα. Καλά που το έκανα εγώ, ε. Θα το κάνω εγώ. Κάτω λίγο, ναι. Αποτελείωσε. Γάλα, βούτυρο και σελινόριζα, ε. Μπράβο. Γάλα, βούτυρο και σελινόριζα. Τέλειο. Έτοιμος. Οπότε τώρα έχουμε το κρέας, έχουμε τη σάλτσα και έχουμε το μπουρέ. Πάρε το μπουρέ από εκεί και τη σάλτσα για να σου φέρω πιάτα. Μήπως θα ήθελε λίγο αλάτι και πιπέρι ο πουρέ σελινόριζας? Έχουμε βάλει αλάτι και πιπέρι στο κρέας. Εντάξει. Λοιπόν, σου πασάρω εγώ, κάτσε τώρα να καθαρίσουμε λίγο. Σου πασάρω κρέας, εντάξει. Okay. Και εσύ κάνεις παιχνίδι με τη σάλτσα, παίρνεις κουτάλι από εκεί και τη σελινόριζα. Όχι, σε παρακαλώ, στο κέντρο. Δεν στο κέντρο, ναι, συγγνώμη. Γιατί μετακινούμε το κρέας? Ήθελα να βάλω λίγο περισσότερο, ναι. Από πάνω θα κάνουμε παιχνιδάκι, από πάνω. Ορίστε, αμέσως κάνει τη δική του, ό,τι του κατέβει. Μα μου δίνεις την ελευθερία. Δεν σου δώσα ελευθερία, δεν είπα. Όχι, από πάνω, από πάνω. Από πάνω θες και το. Βέβαια. Ωραία, αυτό θα το φας εσύ. Είναι για μένα, αυτό, ναι. Είναι το medium rare. Την ξέρω την κατάληξη, ναι. Μία με το τυρί και τις πένες, μία με τότε. Μπράβο, είδες τι ωραίο που φαίνεται τώρα. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, περίμενε. Θα βάλω και από πάνω λίγο τέτοιο. Θα βάλεις λίγο, ναι, λίγη σάλτσα. Κατάλαβες τώρα, δες τι ωραίο. Μάλιστα. Δες πόσο πιο ωραίο φαίνεται αυτό, ρε παιδί μου, από αυτό. Αυτό είναι flat. Αυτό είναι της μαμάς. Ναι. Ναι. Ωραία, κάνω παιχνιδάκι και θα φέρω εγώ ένα secret ingredient. What? Ναι. Keep it cool in my kitchen now. Things they cooking.
Keep it cool in my kitchen now. Μην κοιτάς λίγο. Ναι. Αφού κοιτάς. Ναι, δεν κοίταξα. Αφού σε είδα. Και εγώ τον είδα και εγώ την κοίταξα. Πώς είναι αλήθωρο, γιατί κοιτάει όλο που θα δω. Secret ingredient, κρέμα βαλσάμικο με σίκο. Εκεί που δεν το περιμένεις, θα σου βάλουμε και την κρέμα από πάνω με την μπράβο. Ακριβώς. Δεν τυχαίο ότι έφερα το σίκο, κατάλαβες. Ναι, ναι, για να δω. Καφέ σούπερ, παιδιά. Τέλειο. Καλά, είναι και συνταγάρα, σαν έμπνευση, αλλά ήταν και εκτέλεση πάρα πολύ ωραία. Βέβαια. Ειδικά είδες τον μπουρέ πώς τον έφτιαξα. Είδες πόσο απαλός είναι ο καφές, ρε παιδί μου, μέσα. Τέλειο είναι. Και δίνει ένα βάθος στη γεύση. Γιατί ο άλλος δεν το περιμένει. Και σου λέει, καλά, θα βάλεις καφέ. Εγώ το καφέ το ρίξα στο γλυκό καμιά φορά που βάζουν με σοκολάτα, ας πούμε. Πάρα πολλές φορές μαρινάρουμε με καφέ κρέατα. Και κόκκος και εσπρέσο. Και μπορεί να κάνεις ωραίο, γίνεται και αν κάνεις κρούστα. Δηλαδή το μαρινάρεις σε κόκκος καφέ και κάνεις κρούστα και μετά πας και το ψήσεις. Wow. Πλάκα, πλάκα να σου πω κάτι. Έχεις κάνει και πολύ σωστό ψήσιμο, είναι μέτριο. Είδες. Είναι φοβερό ψήσιμο. Τι έπαθες? Μεγάλη τσαχπινιά για το βαλσάμικο, όχι που το έκανα εγώ. Όχι, όχι. Δίνει ένταση όλο το πιάτο. Και λίγη γλύκα που χρειαζόταν. Μελέτη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ, ήταν μεγάλη μου χαρά. Ήτανε, είσαι καταπληκτικό άνθρωπο. Φάγαμε και σήμερα. Φοβερή, παιδί, φάγαμε και σήμερα. Φιλέ, είναι κλασική ατάκα των ηθοποιών, παιδιά. Ναι, τα φάμε. Σε περνάμε δύσκολα. Δύο θεατρικά, δουλεύεις 7 μέρες την εβδομάδα. Να κάνεις και λίγο κράτη να βλέπεις τα παιδιά, πάρα έτσι, πολύ σημαντικό. Αυτό. Για το καλοκαίρι ετοιμάζεις τίποτε? Ακόμα είναι σε συζητήσεις, θα προσπαθήσω μήπως κάτσω κιόλας λίγο να... Ωραία θα ήταν. Σε ευχαριστούμε κάθε ώρα πολύ. Εγώ. Κάθε επιτυχία. Μελέτη Σιλία. Ευχαριστώ πολύ. Άρεσε λοιπόν πάρα πολύ σήμερα που έμαθα καινούργια πράγματα. Κάποιες απλές συνταγές, τις οποίες νομίζουμε ότι τις ξέρουμε, αλλά τελικά έρχεται ο Δημήτρης και φυσικά και με τη βοήθεια του Ηλία και σου δίνουν κάποιες έξτρα πληροφορίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος που βρέθηκα εδώ σήμερα, που έφαγα, που τα είπαμε και... Εύχομαι να ξανάρθω, γιατί με βλέπετε, είμαι έτσι, χορταστικός κι εγώ. Τα φιλιά μου, ευχαριστώ για όλα. Keep it cool in my kitchen now.